νιώθει δυτικό Μακεδόνας, μιας και ζει και δραστηριοποιείται στις πόλεις όπως η Καστοριά, η Πτολεμαϊδά, η Σιάντιστα και τα Γραβενά. Οι σπουδές του στη μουσική, τόσο στην Ανατολική όσο και στην Ευρωπαϊκή, τον οδηγούν στην καθιέρωσή του ως δασκάλου μουσικής, όσο και ιεροψάλτη. Έχει σπουδάσει βυζαντινή μουσική, κλασική κιθάρα και ενώτερα θεωρητικά της ευρωπαϊκής μουσικής με εξέχοντες δασκάλους. Ξεχωριστή είναι η αγάπη του για τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, όπως το ούτι, η πολίτικη λύρα και το κανονάκι. Ως ερμηνευτής και οργανοπαίχτης, έχει τρεις δισκογραφικές δουλειές με συνθέσεις από την ελληνική δημοτική παράδοση. Συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα της ελληνικής και τουρκικής παράδοσης, όπως ο Πέτρο Λούκας Καλκιάς, ο Ρος Ντέιλι και ο Γιοξέλ Μπακταγκύρ. Αυτά προς ώρας και τον κύριο Νικομαθαίου. Τώρα θα γνωρίσουμε καλύτερα και τη συγγραφέα μας. Και ο δανεικότερος για τις συστάσεις είναι ο καθηγητής κ. Μιχάλης Καλόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας πω δύο λόγια για την Ευαγγελία. Η μισή της Σκούφια κρατάει από τα Γρεβενά. Αυτό το πιστοποιώ σαν ο μεγάλος ξάδερφός της. Κατάγεται από το Καλόχι και η άλλη μισή Σκούφια κρατάει από τον Πόντο. Μεγάλωσε στη Βέρεια η Ευαγγελία. Έχουμε τέτοια διαφορά ηλικίας που όταν εγώ σπούδαζα η Ευαγγελία ήταν ένα παιδάκι. Πήγαινε, ερχόμουν συχνά στο σπίτι της στη Βέρεια, στους δικούς της και λόγω της διαφοράς ηλικίας όταν ήμουν εκεί την είχα στα πόδια συνέχεια. Έλεγε συνέχεια παραμύθια, τα αγαπούσα. Στην αρχή τα απήγγειλε. Όταν έμαθε να διαβάζει ήρθαν τα καλύτερα. Άρχισε να τα διαβάζει σε όποιον είχε διάθεση να ακούει. Μεγάλωσε, ήθελε να γίνει αστροναύτης, ήταν κομματάκι δύσκολο. Έγινε πληροφορικός στα ξένα. Σπούδασε στην Αγγλία. Όπως αρέσκεται να λέει, από τα ξένα ήρθε και ο πρίγκιπάς της. Απέκτησαν δύο παιδιά, ζουν στη Βέρεια, δουλεύουν ως επαγγελματίες της πληροφορικής και υποστηρίζουν πληροφοριακά συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Η δουλειά της μάλλον της τρώει χρόνο από τα παραμύθια. Αφού τα διάβασε όλα, αποφάσισε να γράψει η ίδια δικά της παραμύθια. Το πρώτο που εκδίδεται είναι η Ωραιοτάτη και οι 9 Μούσες, όπως ακούσαμε. Έχει σκοπό να εκδώσει και άλλα παραμύθια. Εγώ δεν θα σας απασχολήσω πολύ, θα τονίσω μόνο μία ακόμα σχέση που έχει το βιβλίο με τον τόπο καταγωγής της συγγραφέως. Τα αδέρφια της Ελένης της Ωραιοτάτης, για την Ελένη πρόκειται, οι Διόσκουροι, ο Πολυδεύκης και ο Κάστορας, τιμούνταν σαν θεότητες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα σας πω μια ιστορία από την καθημερινότητα των Γρεβενών το 2001. Σε ένα καφενείο των Γρεβενών, ένας γέροντας παρήγγειλε λέγοντας «Πολυδεύκη έναν ελληνικό». Ο καφετζής απάντησε «Κάστορα έφτασε». Τη σημασία αυτής της ιστορίας δεν θα την έπιανα γιατί ήταν γνωστή και ίδιο. Μου την υπέδειξε ένας φίλος φιλόλογος που υπηρετούσε εδώ, ο Παναγιώτης ο Τσίνας. Ο καφετζής ήταν ο Πολυδέκης ο Μπατακόγιας και ο γέροντας ήταν ο Κάστορας ο Νάκας, ο Παγωτατζής, θεός χωρέστον. Πάντα είχα έτσι απορία ποιος ήταν αυτός που είπε τον Κάστορα έτσι, που τον βάφτισε έτσι. Ποιος βρέθηκε το 1930, τότε που οι περισσότεροι στην περιοχή ήταν αγράμματοι, να δώσει αυτό το όνομα. Απάντηση πήρα κάποια στιγμή από τον Κούντερα, ο οποίος στο αστείο του μου είπε ότι η λαϊκή τελετή είναι ένα τούνελ κάτω από την ιστορία που διατήρησε πολλά από αυτά που χάθηκαν στην επιφάνεια εξαιτίας πολέμων, επαναστάσεων και της ανήλυης εξέλιξης. Όταν διαβάσετε το βιβλίο, θα καταλάβετε τι ακριβώς θέλω να σας πω. Ευαγγελία, πας πολύ καλά. Συνέχισε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.